πλάνα και το λέμε στην υπόθεση υδροπλάνα, γιατί η προετοιμασία έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια μέσω πολλών εμποδίων. Στην άκρη της σύνθεσης μας έχουμε τον πρόεδρο της Hellenic Seaplanes, τον κύριο Νικόλας Χαραλάμπου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Χαραλάμπου, να δούμε λίγο, γιατί είμαστε στην αρχή του τέλους, να το πω έτσι, της συγκεκριμένης διαδικασίας. Όλα αυτά τα χρόνια έχει τρέξει το σχεδιασμό. Πλέον υπάρχουν και τα πτυτικά μέσα, υπάρχει το υδροπλάνο. Πού βρισκόμαστε και πώς τελικά θα έχουμε το 2024 πτήσεις? Όντως είμαστε στην αρχή του τέλους της διαδικασίας έναρξης. Τώρα ξεκινάμε μια καινούργια περίοδο, η οποία είναι περίοδος των υδροπλάνων. Τα υδροπλάνα έχουν πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο της αδειοδότησης. Έχουν ήδη κατασκευαστεί αρκετά υδατοδρόμια στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να επιχειρούμε τουλάχιστον αρχικά με 12 υδατοδρόμια και κατ' επέκταση τα επόμενα 5 χρόνια να φτάσουμε τα 100. Είναι σημαντικό αυτό. Οπότε, μέσα στο 24 θα πετάξουν υδροπλάνα και θα μπουν μέσα στο δίκτυο Πελοποννήσου. Το λέω αυτό γιατί γενικά ο σχεδιασμός περιλαμβάνει Πελοπόννησο, Ιόνιο, όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, να το πω, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μέσα στο 24 θα πετάξουν τα υδροπλάνα, θα πετάνε ίσως και από το τέλος του 23 σε κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις, κάποιες τσάρτερ, οι οποίες θα μας κάνουν πιο όριμους όσον αφορά το κομμάτι των υδατοδρομίων. Μιλάω πάντα για τους χειριστές των αεροσκαφών, έτσι ώστε να γνωριστούν με το περιβάλλον που θα επιχειρούν. Και το 24 ήδη έχουμε ανακοινώσει Κέρκυρα, Παξούς, Πάτρα, Ιωάννινα, Κυλλήνη, Καλαμάτα θα είναι μέσα στα πρώτα υδατοδρόμια και μετά ακολουθούν φυσικά και τα υδατοδρόμια του Αιγαίου, τα οποία με τη σειρά τους θα έχουν και αυτή τις πρώτες πτήσεις εντός το 24. Οπότε έχει μπει ο προγραμματισμός, να το πω έτσι, ακούω συγκεκριμένες περιοχές, έχει μπει και το πρόγραμμα λίγο πολύ. Θα καθοριστεί και η εμπορική πολιτική, που και αυτό είναι ένα ζήτημα. Φαντάζομαι ότι έχουμε αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη σύνδεσή μας πριν από ένα χρόνο περίπου, φτηνές μεταφορές. Έτσι δεν είναι? Θα έχουμε μεταφορές οι οποίες θα είναι, ας πούμε, επειδή δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε με κάτι άλλο, δηλαδή δεν υπάρχουν αντίστοιχες αεροπορικές μεταφορές εκεί που πάμε. Πετάμε δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει πλέον κάποια συγκρίσιμη, αν πούμε παραδείγματος χάρη Κέρκυρα, Ιωάννινα, δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνεις. Προφανώς, αν το βάλεις μεταφορά με πλοίο, αυτοκίνητο για να φτάσεις στα Ιωάννινα, είναι πολύ πιο οικονομικό το υδροπλάνο από ότι να κάνεις αυτή τη μεταφορά. Αντίστοιχα, αν υπολογίσουμε ότι κάνουμε κάποιες μεταφορές προς περιοχές οι οποίες δεν έχουν αεροπορική σύνδεση σήμερα, είναι πολύ ικανοποιητικό τόσο το κόστος αλλά και η δυνατότητα που μπορεί οποιοδήποτε να πετάξει. Ένα παράδειγμα να σας πω. Μισή ώρα πτήσης θα είναι στην περίπου στα 75 με 80 ευρώ το κόστος για κάθε επιβάτη. Αν υπολογίσουμε ότι η Αθήνα με την Τίνο, παραδείγματος χάρη, είναι στα 28 λεπτά, είναι σε αυτό το περίπου στο range που σας λέω των 75 με 80 ευρώ. Τα κρατάμε όλα αυτά, κρατάμε και την αισιόδοξη αναφορά και το γεγονός ότι ήδη παρουσιάσατε και τα πρώτα πτυτικά μέσα, ένα υπερσύγχρονο νομίζω υδροπλάνο το οποίο τίθεται πλέον στις ανάγκες της εταιρείας. Και να πάνε όλα καλά, εύχομαι να μην έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για διαδικαστικά, να μιλάμε πλέον για πτήσεις. Ευελπιστώ την επόμενη φορά να κάνουμε την παρουσίαση μέσα από το υδροπλάνο, έτσι ώστε να δείξουμε και τη διαδικασία προσέγγισης. Κύριε Χαραλάμπου, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.